Παναγιώτης Λιαρκόβας, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το περίφημο ΚΕΠΕ, και επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής στην περίοδο 2013-2019, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub για ένα οικονομικό απολογισμό του 2023. Κύριε Λιαρκόβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζω το 2024 να είναι πολύ καλύτερο από το 2023. Όλες οι μεγάλες εταιρείες κάνουν ένα οικονομικό απολογισμό όταν περάσει το έτος, κλείνουν τα βιβλία, μετράνε ζημία και κέρδη και νομίζω ότι και σε ένα κράτος αυτό είναι το σημαντικό. Θέλω λίγο τώρα να δούμε, να τα ξεκινήσουμε λίγο από το τέλος. Δηλαδή πρόσφατα είχαμε νέο σύμφωνο σταθερότητας. Θεωρήθηκε επιτυχία ότι οι αμυντικές δαπάνες δεν ενσωματώθηκαν στο χρέος και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό για να προχωρήσουμε λίγο στα υπόλοιπα. Ναι, λοιπόν, αυτό που είδαμε τελευταία ήταν η κατάληξη μιας συζήτησης που είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Ήταν από το 2020, συζητούσαν για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Σταμάτησε αυτή η συζήτηση λόγω των γεγονότων του κορονοϊού και μετά της ενεργειακής κρίσης. Ανεστάλλει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μας επέτρεψε να έχουμε όλες οι χώρες της Ευρωζώνης να έχουν ελλείμματα για να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες κρίσεις. Και τώρα επανέρχεται και κλείνει, φαίνεται, αυτή η συζήτηση με αυτές τις τελευταίες προτάσεις. Αυτό που κατά την άποψή μου βλέπω είναι ότι υπήρχαν στο τραπέζι δύο προτάσεις. Η πρώτη ήταν η γερμανική, η οποία ήταν η πιο αυστηρή, αυστηρότερη πειθαρχία, δηλαδή δημοσιονομική πειθαρχία, και της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόταση, που ήταν πιο ευέλικτη. Μάλλον κυριάρχησε, μάλλον έγινε ένα συμβιβασμός, δεν θα το λέγω ότι κυριάρχησε η πρόταση της Κομισιόν, έγινε ένα συμβιβασμός, κάπου στη μέση κατέληξε το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, η λιτότητα επιστρέφει. Αυτό θα το έλεγα, δηλαδή μην νομίζουμε ότι ξαφνικά αλλά ξεφεύγουμε από τη λιτότητα. Η λιτότητα επιστρέφει. Απλά οι Γερμανοί λέγανε η λιτότητα να είναι ο κανόνας. Η πρόταση που επικράτησε τελικά είναι λιτότητα με κανόνες. Δηλαδή να υπάρχει το σημάζεμα να μην ξεφεύγουν οι προϋπολογισμοί. Δηλαδή, ισχύει το 60% του ΑΕΠ, ότι πρέπει να πάμε στο 60% χρέος προς ΑΕΠ. Αυτός είναι ο στόχος και εξακολουθεί να ισχύει, και το 3% το πολύ δημοσιονομικά ελλείμματα. Βέβαια για μας είναι ακόμα πιο σφιχτά γιατί έχουμε δανειστεί και είναι μηδενικά πρέπει να είναι τα ελλείμματά μας. Αλλά οι βασικές αρχές του Συμφώνου Σταθερότητας εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτό που κερδίσαμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι δεν περιλαμβάνονται κάποιες δαπάνες στον υπολογισμό των ελλημάτων. Και αυτές οι δαπάνες είναι οι αμυντικές δαπάνες που εύλογα και καλώς δεν περιλαμβάνονται, γιατί εμείς είχαμε υψηλές αμυντικές δαπάνες. Αυτό μας εξυπηρετεί. Αλλά το ότι θα είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, να μειώνουμε κάθε χρόνο 1% το χρέος μας. Τουλάχιστον 1%. Βρέξει χιονίσει. Είτε πάει καλά η οικονομία μας, είτε δεν πάει καλά. Το ότι θα έχουμε υποχρεώσεις, θα παρακολουθούνται οι δαπάνες πλέον. Όχι ο στόχος των ελλημάτων. Στο προηγούμενο καθεστώς παρακολουθούνταν τα ελλείμματα. Εδώ δεν παρακολουθούνται μόνο τα ελλείμματα, θα παρακολουθούνται και οι δαπάνες. Που σημαίνει ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να ξεφεύγουν πάνω από το ρυθμό αύξηση του ΑΕΠ. Άρα υπάρχουν κανόνες, είναι πιο ευέλικτοι αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, αλλά δεν είναι ότι ξαφνικά φεύγουμε από τη λιτότητα, η λιτότητα θα συνεχίσει. Είχαμε πρόσφατα, το έτος που πέρασε, είχαμε και την αναβάθμιση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας από τους επενδυτικούς οίκους Fitch και S&P και με μια βασική προϋπόθεση βέβαια ότι θα συνεχίσει η ελληνική οικονομία να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ότι για να συνεχίσουν όμως τα πρωτογενή πλεονάσματα πρέπει να υπάρχει αυτή η αυστηρή, η δημοσιονομική πειθαρχία
που έχουμε μέχρι τώρα που περιγράφεται με δυναμικά ελλείμματα, και ίσως όλο αυτό να έφερε και αυτά τα διθυραμβικά σχόλια, ας πούμε, που είχαμε από τον Economist και από την Bild. Αυτό όμως πώς μεταφράζεται στην κανονική οικονομία? Γιατί στην κανονική οικονομία βλέπουμε ακρίβεια, υπάρχει ο πληθωρισμός. Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, αυτό πολλές φορές βλέπουμε τα νούμερα να καλυτερεύουν και ακόμα στην πραγματικότητα η πραγματική ζωή να μην έχει διαισθανθεί, να μην το έχει καταλάβει αυτό. Αλλά βλέπουμε και το αντίστροφο. Όταν είχαμε την κρίση, πρώτα βλέπαμε τη χειροτέρευση των αριθμών, όλοι οι αριθμοί ήταν στο κόκκινο, ενώ περνάγαμε καλά. Δηλαδή το 2008 είχε η οικονομία, τα μακροοικονομικά δεδομένα, οι δείκτες, οι αριθμοί ήταν στο κόκκινο. Τα ελλείμματα, το χρέος, όλα τα πάντα ήταν πολύ αρνητικά, τα μακρομεγέθη. Και ο κόσμος δεν είχε καταλάβει αυτή την χειροτέρευση. Την κατάλαβε βέβαια μετά. Και τώρα είναι θετικά τα πράγματα, όντως είναι θετικά, αλλά δεν έχει περάσει αυτό στην πραγματική. Υπάρχει μια χρονική υστέρηση, θα περάσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει αυτό, αλλά δεν περνάει τόσο άμεσα. Θα περάσει σταδιακά, δεδομένου ότι και η βελτίωση αυτή που βλέπουν όλοι οι διεθνείς οίκοι και οι διεθνείς οργανισμοί και τα ΜΜΕ, η βελτίωση αυτή είναι σταδιακή, δεν είναι τόσο απότομη βελτίωση. Δεν, ξαφνικά δεν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης 8%, 9%, όπως είχαμε αντίστοιχα πτώση 8-9% στα χρόνια τα δύσκολα. Εδώ έχουμε ένα 2%, ένα, ξέρω, 2,9, έτσι, μέχρι 3 το πολύ, αλλά το πολύ. Άρα είναι μια σταδιακή βελτίωση, δεν είναι θεαματική βελτίωση, η οποία σιγά σιγά θα περάσει μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, κάπου εκεί θα περάσει την πραγματική οικονομία. Όλο αυτό που συμβαίνει στην εσωτερική, στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και η δυσκολία να τα φέρουν βόλτα, ας πούμε, τα νοικοκυριά, πόσο επηρεάζεται τώρα από το διεθνές περιβάλλον? Είχαμε και τη Γερμανία, την ατυπομηχανία της Ευρώπης, να μπαίνει σε ύφεση, και πόσο από την εσωτερική διαχείριση, ας πούμε, από την ελληνική κυβέρνηση? Ναι, καλά το εντοπίσατε. Είναι δύο πηγές προβλημάτων, τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή μας. Το ένα είναι το διεθνές περιβάλλον. Όταν το διεθνές περιβάλλον είναι άσχημο, τότε αυτό έρχεται και σε εμάς. Η ακρίβεια ξεκίνησε από το διεθνές περιβάλλον, αυξήθηκε η τιμή της ενέργειας, τώρα αποκλιμακώνεται η ενέργεια, άρα βελτιώνεται, φεύγει αυτός ο παράγοντας, άρα έχουμε μια εξουδετέρωση του παράγοντα αυτού, αλλά υπάρχει και ο εσωτερικός παράγοντας, δηλαδή η εγχώρια αγορά. Λειτουργεί η εγχώρια αγορά ανταγωνιστικά? Και έτσι ώστε, γιατί και το λέω ανταγωνιστικά, ώστε να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός και να οδηγεί σε πτώση των τιμών. Ή έχουμε στην Ελλάδα κάποια ολιγοπόλια, κάποιες λίγες εταιρείες οι οποίες πολλές φορές κάνουν και αθέμητες πρακτικές, δεν αφήνουν άλλους να μπουν στο παιχνίδι ενώ στην αγορά, και για να κρατάνε υψηλά τις τιμές. Λοιπόν, ισχύει και το δεύτερο. Νομίζω το δεύτερο δεν το έχουμε καταπολεμήσει όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, έχουμε δει κάποια πρόστιμα σε εταιρείες που κάνουν σχροκέρδια, έχουμε δει κάποιους ελέγχους και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τελευταία και στις τράπεζες. Αλλά αυτό νομίζω δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην εσωτερική αγορά. Υπάρχουν αθέμητες πρακτικές, υπάρχουν στρεβλώσεις. Η άποψή μου είναι ότι για να απαλλαγούμε από αυτό το πρόβλημα πρέπει να πιάσουμε μία-μία τις αγορές, δηλαδή την αγορά, τις τράπεζες, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, τη γαλακτοβιομηχανία. Αυτό εννοώ, έναν-ένα τους κλάδους, και να δούμε τι δεν λειτουργεί εκεί, τι στρεβλώσεις υπάρχουν, γιατί δεν μπαίνουν καινούργιοι παίκτες στην αγορά. Να σας πω ένα παράδειγμα που ο κόσμος για να το καταλάβει. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις ότι υπάρχουν τυριά, λέω τώρα στα γαλακτοκομικά, υπάρχουν από 4-5 εταιρείες το πολύ, 4-5 φίρμες.
Στην πραγματικότητα όμως, στην πραγματική οικονομία υπάρχουν 40 εταιρείες που είναι παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Γιατί δεν βλέπουμε εκεί, δεν λέω τους 40, να δούμε τους 20 στα σούπερ μάρκετ. Άρα δεν μπαίνουν όλοι. Δεν μπαίνουν, και γιατί δεν μπαίνουν όλοι? Μήπως υπάρχουν κάποια εμπόδια, μήπως δεν αφήνουν... Δημιουργείται, λέτε, ένα καρτέλ σε αυτό το σώδιο. Κάπως έτσι. Μήπως δεν αφήνουν οι άλλες εταιρείες να μπουν και άλλοι παίκτες στην αγορά, γιατί άμα μπουν και άλλοι θα μοιραστεί η πίτα, θα πέσουν οι τιμές, θα γίνει ανταγωνισμός. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να... Με αυτά τα ζητήματα πρέπει να ασχοληθεί, νομίζω, από εδώ και πέρα εντατικά η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία και το βλέπουμε. Γιατί μην νομίζετε και στα σούπερ μάρκετ 4-5 όμιλοι είναι. Όλα τα προϊόντα, μα πάμε και δούμε από πίσω τι γράφουν, είναι σε 4-5 ομίλους. Το ίδιο ισχύει και στις τράπεζες. 4-5 είναι οι τράπεζες, 4 οι συστημικές. Το ίδιο ισχύει και στις τηλεπικοινωνίες. Το ίδιο ισχύει πάντα. Άμα κοιτάξουμε τριγύρω μας, έχουμε συνεχώς 4-5 μεγάλους ομίλους. Που μοιράζουν την πίτα ουσιαστικά. Που μοιράζουν την πίτα. Άρα και στις τραπεζικές υπηρεσίες, που πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τις υπηρεσίες σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, θα πρέπει να ενισχυθεί, να αυξηθούν. Ήδη έχουν εμφανίσει την παρουσία τους κάποιες τράπεζες, η Παγκρίτρια Τράπεζα τελευταία, και άλλες συνεταιριστικές τράπεζες. Αυτό πρέπει να ανοίξει ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να πάμε σε χαμηλότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, για τους καταναλωτές, όπως είχαμε χαμηλότερες στα χρόνια της πριν από την κρίση, που είχαμε πάρα πολλές τράπεζες στην Ελλάδα και υπήρχε ανταγωνισμός και δίναν και καλά επιτόκια. Σήμερα βλέπουμε τη διαφορά επιτοκίων, χορηγήσεων και καταθέσεων να είναι πολύ μεγάλη, που σημαίνει αυτό είναι το κέρδος των τραπεζών. Άρα τα κέρδη τα βγάζουν, προσπαθούν να τα βγάζουν οι όμιλοι, οι μεγάλοι όμιλοι, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι οτιδήποτε, και δεν πάει τίποτα στους καταναλωτές. Επειδή μπήκατε στο θέμα του τραπεζικού συστήματος, ήθελα να μας δώσετε λίγο το περίγραμμα για τις προοπτικές, για τις προκλήσεις που έχει το τραπεζικό σύστημα, και θέλω να δώσω το ένασμα με δύο θέματα. Πόσο ενισχύει, ας πούμε, το real estate και η ανάπτυξη των επενδυτικών ευκαιριών στον χώρο των ακινήτων το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή, και πού βρίσκεται ο δείκτης για τα κόκκινα δάνεια, πού έχει φτάσει η διαχείριση? Οι ελληνικές τράπεζες σήμερα έχουν απαλλαγή από τα κόκκινα δάνεια. Δεν είναι σε καμία περίπτωση της κατάσταση που ήταν πριν μερικά χρόνια, που είχαν τα κόκκινα δάνεια. Έχουν φύγει από το χαρτοφυλάκιό τους τα κόκκινα δάνεια. Έχουν επιστρέψει στην κερδοφορία οι τράπεζες. Έχουν ενισχυθεί και από την πολιτεία σε μεγάλο βαθμό. Εκμεταλλεύονται φυσικά με την καλή έννοια την ανάπτυξη του real estate. Το real estate, όντως, με την αύξηση και την επανάκαμψη του τουρισμού, δείχνει μια μεγάλη δυναμική. Αυτή φαίνεται θα συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια. Οι τράπεζες συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την, ή τουλάχιστον κάποιες από αυτές έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή, άλλες μικρότερη, στην αύξηση αυτή του κλάδου του real estate. Νομίζω ότι είναι καιρός οι τράπεζες, εφόσον έχουν ξεκαθαρίσει και έχουν βελτιώσει τη θέση τους, να αρχίσουν να μοιράζουν πιο πολλά στους καταθέτες, να δίνουν δηλαδή υψηλότερα επιτόκια, και να μην υφίσταται αυτή η διαφορά, η τεράστια διαφορά που είναι μοναδική στην Ευρωζώνη. Άλλες χώρες δεν είναι, δίνουν περισσότερα. Δεν έχουν τέτοιο μεγάλο εύρος στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων. Θα είναι αυτό ένα δέλεαρ για να βάλουν περισσότερα χρήματα οι άνθρωποι στις τράπεζες? Θα είναι νομίζω, γιατί πλέον ένας πολίτης δεν ξέρει τι να κάνει. Τα χρήματά του χάνουν την αξία τους λόγω του πληθωρισμού. Να τα βάλει στην τράπεζα δεν παίρνει κάτι, παίρνει πολύ χαμηλό επιτόκιο. Άρα θα είναι ένα κίνητρο για τους πολίτες να επιστρέψουν στις τράπεζες και να αυξηθούν οι καταθέσεις, που οι καταθέσεις είναι προϋπόθεση για τις επενδύσεις. Μην ξεχνάμε.
Μάλιστα, κύριε Γιαργόβα, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας και τον τρόπο που είδαμε το έτος που πέρασε και τα θετικά στοιχεία βέβαια που μας δώσετε για το έτος που μπαίνει. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά, να έχουμε καλή χρονιά. Σε ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά.